Λοιπόν, υποδεχόμαστε στο Δήμο Ηλίδας μετά από 9 χρόνια το 24ο Rally Sprint που θα πραγματοποιηθεί 27 και 28 το Σαββατοκύριακο, δηλαδή 27 και 8 Ιουνίου του 2015, και θα είναι ο τρίτος γύρος του κυπέλου Rally Χώματος του μηχανοκίνητου αθλητισμού, μία από τις σημαντικότερες αθλητικές εκδηλώσεις που γίνεται στον ομό μας. Πρόκειται για έναν αγώνα που αποτελεί κορυφαία έκφραση του μηχανοκίνητου αθλητισμού, πανελλήνιο, έναν αγώνα ο οποίος συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αγώνες ράλι χώματος στην Ελλάδα. Όλοι πρέπει να στηρίξουμε αυτή την εκδήλωση, διότι ο αγώνας αυτός αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά του νομού μας, τη φυσική ομορφιά του Δήμου μας, τη φυσική ομορφιά του τόπου μας. Μας βλέπουν από όλη την Ελλάδα. Συμβάλλει οικονομικά, όσο και αυτό φαίνεται περίεργο, διότι πέρα από τους οδηγούς και τους συνοδηγούς θα έρθουν τα συνεργεία που είναι η τεχνική τους υποστήριξη, θα έρθουν φίλοι τους που έρχονται από όλη την Ελλάδα να τους παρακολουθήσουν, θα έρθουν φίλαθλοι αυτού του αθλήματος, οι οποίοι θα μείνουν 2-3 μέρες στον τόπο μας. Και η παραμονή τους αυτή, στα ξενοδοχεία της περιοχής, η διαμονή, φαγητό, στέγαση, κίνηση στην αγορά, φέρνει οικονομική ενίσχυση στην τοπική κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, εγώ καλώ όλους τους συντοπίτες μας να παρακολουθήσουν αυτό τον αγώνα, να συμβάλλουν με τον τρόπο τους όλοι στην άψογη διοργάνωση, που μέχρι στιγμής η συνεργασία μας με την Λέσχη και τον Πρόεδρο ειδικότερα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα, και πιστεύω ότι θα γίνει ένας αγώνας αντάξιος και της φήμης της Λέσχης και του κύρους του αγώνα. Πιστεύω ότι αυτός ο αγώνας, Πρόεδρε, πρέπει να συμβάλλουμε όλοι να γίνει θεσμός. Παλιότερα είχε γίνει 4 συνεχόμενες χρονιές. Ας γίνει από αρχή φέτος, να ξεκινήσουμε, να γίνεται κάθε χρόνο για όλα αυτά που αναφέραμε πιο πάνω. Και θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους κατοίκους οι οποίοι μέσα από τη δυνατότητα που μου δίνεται εδώ, οι οποίοι έχουν είτε ιδιοκτησίες, είτε είναι από την περιοχή, όταν γίνεται ο αγώνας ή την δοκιμές που κάνουν οι αγωνιζόμενοι, να τους διευκολύνουν, να μην κυκλοφορούν στον δρόμο αυτές τις ημέρες, πάνω απ' όλα για την ασφάλειά τους. Ήδη έχουμε στείλει ανακοινώσεις και έχουμε μιλήσει με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων να ενημερώσουν τους κατοίκους, αλλά μία επιπλέον ενημέρωση και από μένα δεν βλάφτει. Είναι για το καλό όνομα μας. Θέλουμε να γίνει ένας αγώνας που θα τον χαρούμε όλοι και δεν θέλουμε να έχουμε το παραμικρό ατύχημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες για τον αγώνα θα σας μιλήσει ο Πρόεδρος της ΑΟΛΑΠ. Εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω για άλλη μια φορά να μας τιμήσετε με την παρουσία σας, και θα είναι τιμή όχι μόνο για μας, αλλά και για το Δήμο, αλλά για όλη την Ιλία. Πρόεδρε, έχεις το λόγο, μπορεί να εξηγήσεις τι θα γίνει, πώς θα γίνει και γενικότερα να μιλήσει για τον αγώνα. Η ΑΟΛΑΠ επιστρέφει μετά από 9 χρόνια στο Δήμο Ήλιδας. Μια διοργάνωση η οποία με συμπαραστάτες την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, το Δήμο Ήλιδας και το νομικό πρόσωπο Ήλιος θα διοργανώσουμε το 24ο Rally Sprint Αμαλιάδας. Σε μια καινούργια ειδική διαδρομή που η χάραξη έγινε για πρώτη φορά, με πολλές δυσκολίες διαδρομή,
Φτιάξαμε μάλιστα και ένα δρόμο για να έχει και κυκλοφορία για το δύο χωριά, του Κρεονέρη και τη Δαφνιώτισσα, με αυτή την ειδική διαδρομή, προς όφελος των κατοίκων. Φέρνουμε ό,τι καλύτερο έχει αυτή τη στιγμή στο πανελλήνιο κύπελο χώματος η Ελλάδα, όλοι οι βαθμολογημένοι οδηγοί στις κατηγορίες, στις τέσσερις κατηγορίες, πέντε είναι εδώ, μαζί με, με τα ντόπιους κορυφαία πληρώματα που, μην το ξεχνάμε, οι Ηλίοι συγκαταλέγονται στους πρωταθλητές διαφόρων κατηγοριών στην Ελλάδα. Και πιστεύουμε ότι με τη συμβολή όλων θα έχουμε πάλι ένα πετυχημένο αγώνα αντάξιο της ιστορίας των 43 ετών της Λέσχης. Η διαδρομή, όπως είπαμε, είναι η Κρεονέρη Δαφνιώτισσα. Είναι μια ειδική 10 χιλιόμετρα 300 μέτρα, η οποία θα πραγματοποιηθεί τρεις φορές. Το κάθε σκέλος περίπου 50 λεπτά. Αλλά πρωτού φτάσουμε στην ειδική διαδρομή, θα ξεκινήσουμε το τελειολογικό. Στην πλατεία της παραλίας Κουρούτας, το Σάββατο το απόγευμα, από τις 5 μέχρι τις 7.30, θα γίνει ο διοικητικός και ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων. Εκεί ο κόσμος από κοντά μπορεί να δει και να θαυμάσει τα αυτοκίνητα, τα αγωνιστικά, που δεν είναι σαν τα συμβατικά αυτοκίνητα, έχουν κάποιες ιδιομορφίες και εξοπλισμό τεράστιο, να τα δει από κοντά και να χαζέψει και να περάσει την ώρα του. Συνεχεία, έμπροσθεν από το κτίριο του ΟΤΕ, στον πεζόδρομο της Αμαλιάδος. Στις 9 η ώρα το βράδυ, με πολλά happening, θα γίνει η πανηγυρική τελετή έναρξης και η παρουσίαση των πληρωμάτων, η επίσημη και η έναρξη του αγώνα. Την Κυριακή, η έναρξη του αγώνα είναι 9.30. Προς όλους τους κατοίκους και τους φιλάθλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η ειδική θα κλείσει οριστικά η διέλευση με αυτοκίνητα στις 8 η ώρα, 9.30 ώρα νωρίτερα. Απαγορεύεται οποιοδήποτε να κινείται μέσα στην ειδική διαδρομή, ή με τα πόδια, ή με αυτοκίνητο, ή με μηχανάκι. Απαγόρευση της αστυνομίας, διότι πρέπει να περάσουν τα πλοηγά αυτοκίνητα για να ανοίξουν το δρόμο για 9.30 ώρα να ξεκινήσει το νούμερο 1 αυτοκίνητο. Το άθλημα, έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, είναι επικίνδυνο. Δεν είναι να παίζουμε και πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες των κριτών που είναι ανά 300 μέτρα μέσα στην ειδική διαδρομή και όλες οι ενδείξεις που είναι κορδελιασμένοι όλη η ειδική διαδρομή με τα σημεία τα επικίνδυνα και να κάθεται ο κόσμος πίσω από τα πλέγματα και από τις κορδέλες. Σε σημείο που δεν επιτρέπεται να είναι ο κόσμος, υπάρχει περίπτωση να γίνει ατύχημα και το ατύχημα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό γίνεται στο δευτερόλεπτο. Θα παρακαλέσουμε όλοι για να παρακολουθήσουν ασφαλή τον αγώνα να είναι όλοι κύριοι στις θέσεις τους. Περιμένουμε πολύ κόσμο και επειδή έχει να γίνει πολλά χρόνια στην Αμαλιάδα αγώνας, θέλουμε να ακούνε τις συμβουλές και τις οδηγίες των κριτών. Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες μέχρι αυτό το σημείο που συνήσφεραν για να γίνει τον αγώνα. Την περιφέρεια είπαμε, το Δήμαρχο, την κυρία Κουβίτσα, όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, την πυροσβεστική, την αστυνομία, το ΕΚΑΒ και τους προέδρους των κοινοτήτων για την κατανόησή τους και ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Κρεονερίου, οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει τον αγώνα και πιστεύω ότι μέχρι την τελευταία στιγμή θα είναι συμπαραστάτη μας και στα δύσκολα και στα εύκολα. Επίσης, δεν θα ερχόταν αγώνα στην Αμαλιάδα αν η τοπική κοινωνία δεν τον αγκάλιαζε. Και η τοπική κοινωνία, γύρω στις 75 επιχειρήσεις, εστήριξαν αυτό το εγχείρημα της Λέσχης στην περιοχή της Αμαλιάδας. Τους ευχαριστούμε, γιατί χωρίς αυτούς αγώνας δεν γίνεται. Το άθλημα είναι ακριβό και τα μέτρα ασφαλείας είναι πανάκριβα. Λοιπόν, δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Τους καλούμε όλους στην Κουρούτα 5, το Σάββατο 5 με 7.30, στον πεζόδρομο Αμαλιάδος 9 η ώρα το βράδυ, από 8.30 θα ξεκινήσουν τα χορευτικά και την Κυριακή στον αγώνα από τις 8 η ώρα μέχρι τις 1-2 όσο ώρα τραβήξει ο αγώνας. Επίσης, 2 με 2.30
θα γίνει στην πανέμορφη πλατεία του Κρεονερίου με τα αιωνόβια πλατάνια η τελετή λήξη του αγώνα και η απονομή των επάθλων των νικητών. Ένα παραμονέμορφο χωριό, το οποίο το έχουμε αναδείξει και στα φυλάδια όπως και την παραλία της Κουρούτας και το Δήμο. Επίσης, ο κόσμος πρέπει να πηγαίνει από τις προσβάσεις τις οποίες θα τις βρει στις εφημερίδες αύριο, στα site όλα, στο blog της AOLAB, το aolablog.com και στα φυλάδια του αγώνα που από αύριο το πρωί μια λεπτομερέστατη 12-σέλιδη έκδοση θα κυκλοφορήσει και θα μοιραστεί σε όλη την Αμαλιάδα και στους χώρους που θα γίνει ο αγώνας. Ευχαριστώ πολύ.